Πάτερ, για πείτε μου τι ψωμί θα φτιάξουμε. Αγιορείτικο λέει. Εντάξει, αυτό το μαύρο που μα φτιάχνει τέτοιοι. Εδώ οι πατέρες, οι μοναχοί γενικά. Εγώ είναι με φωνική αλέτσα. Εδώ δείτε. Και το πίτου ρότ που είναι κανονικά. Ναι, βλέπετε εδώ. Όχι από το μαύρο, ολικής, είναι πιο υγιεινό. Βάλουμε αυτό. Θα βάλουμε λίγο κίτρινο και λίγο άσπρο. Αυτό. Τώρα έτυχε το αλεύει κούλα, λέει. Ναι. Εντάξει. Ωραίο είναι, πολύ ωραίο. Δεν γίνεται χωρίς άσπρο. Θα κάνουμε και μια διαφήμιση στη κούλα. Α, εντάξει. Όχι, λέω τώρα, εντάξει. Καλά, λέει, ας πούμε, αυτό εντάξει, για όλες τις κρίσεις. Έτυχε τώρα. Είναι καλό, εντάξει, γενικά είναι καλό αυτό, το έχουμε δοκιμάσει πολλές φορές. Γιατί χωρίς άσπρο δεν γίνεται, δεν σηκώνεται. Ναι. Ψωμί, ναι. Πρέπει να φουσκώσει, γιατί τα άλλα είναι βαριά τα άλλα, το μαύρο, κίτρινο και έτσι είναι. Να βάλουμε λίγο, εδώ είναι όλα τα απαραίτητα εργαλεία που γίνεται το ψωμί. Βρισκόμαστε στα κατουνάκια και θα δείτε πως φτιάχνουν αγιορείτικο ψωμί εδώ οι ασκητές, το οποίο θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω για το χρόνο τους που αφιερώνουν εδώ να μοιραστώ με εσάς την ευλογία. Θα βάλουμε πρώτα το μαύρο, γιατί άλλη σχέτα θέλουμε για το μαύρο και άλλη για τα άλλα άλευρα, επειδή το μαύρο είναι πιο χοντρό σαν άλευρα. Έχει και το πίτρο μέσα για να περάσει πιο εύκολα. Ας καθίξω. Το πίτρο δεν περνάει εύκολα, αλλά πρέπει να περάσει και αυτό δηλαδή. Ναι. Όλη η νοστιμιά είναι εδώ, αυτό. Όλη η νοστιμιά είναι στο πίτουρο. Που είναι και αντικαρκυνικό. Δηλαδή έχει και αντικαρκυνικές ιδιότητες, έτσι λέει. Γενικά το πίτουρο, το σιτάρι. Ναι, ναι. Είναι και πολύ υγιεινό και για το έντερο. Βοηθάει σε αυτούς που έχουν, πρόβλημα το τη δυσκυλιότητα. Αλλά θα το περάσουμε μετά πιο έχει μερικές πάνω λίγο κίτρινο. Το κίτρινο το βάζουμε για να φουσκώσει, έτσι είναι. Έχει και νοστιμιά. Έχει πιο νοστιμιά. Πολύ το άσπρο βάζουμε για να φουσκώσει. Το είχαμε βάλει στα τέτοια με το αλάτι για συντήρηση, γιατί υπάρχει ένας τόπος συντήρησης. Κατάλαβα. Το βάζουμε μέσα σε πλαστικά βαρέλια. Για να μην χαλάσει δηλαδή. Για να μην χαλάσει, και από πάνω βάζουμε αλάτι και μόλις το έβγαλα τώρα. Θα το βάζω πέρα και ωραία. Έκανε, είναι και κούλα. Υπολογίζουμε την ποσότητα, θέλει ακόμα λίγο. Έχει καλό φαίνεται το πίτρο. Καλό φαίνεται. Άρα εδώ οι μοναχοί δεν κοιτάνε και τέτοιες λεπτομέρειες που κοιτάνε έξω οι γυναίκες.
Όταν είχε καμιά ψήρα μέσα, έλεγαν κάποιοι ότι λέει και ζωικό λίπος, λέει. Αλλά οι άλλοι εδώ τρώνε έντομα, ζωντανά έντομα και η ψήρα θα μας πειράξει. Α, εννοείται αυτοί που είναι στο Βιετνάμ, στη Κίνα ναι, και κάποιοι έτσι. Τρώνε εκεί τα πάντα. Περίεργοι. Λοιπόν, έχουμε τώρα τέσσερα είδους αλεύρι εδώ πέρα. Είναι... Τρία. Μαύρο, κίτρινο και άσπρο. Ναι, είναι και αυτά τα σπόρια εκεί που είναι. Πύλωρα, πώς το λένε. Πάμε λίγο πριν. Βασικά είχα ζέα, αλλά τώρα δεν έχω ζέα. Α, ζέα είναι νοσκυμιάβινη. Ναι, ναι, το ζέα, το αλεύρι ζέα. Ναι, ναι. Έτσι, πάρουμε άλλο μαύρο. Εντάξει, αυτό πιστεύω φτάνει. Αυτό για το ταψί που θέλουμε να κάνουμε. Έτσι. Ωραία. Έλα να δεις πως φτιάχνεται ψωμί. Θα φτιάξεις και στην Κρήτη, στο φούρνο. Αγιορείτικο ψωμί. Αγιορείτικο ψωμί. Έτσι. Αγιορείτικο ψωμί. Αγιορείτικο. Πες θα το μάθεις εσύ, μέχρι να φύγω από εδώ το είσαι. Και αν μάθεις με ποντιακά, το λέω ποντιακά. Εγώ ποντιακά, εσύ κριτικά. Πες και μια ποντιακά. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι το προζύμι. Ναι, και βάζουμε, θέλουμε νερό. Νερό με αλάτι υποτίθεται, έτσι. Νερό, ναι. Αχα, ζεστό νερό είναι αυτό. Εδώ ζεστό νερό, το κοιτάμε λίγο. Πρέπει να είναι χλιαρό δηλαδή. Ναι, χλιαρό, πάω στο ζεστό για να μην κάψει το προζύμι. Γιατί άμα καεί το προζύμι, μετά τελείωσε. Δεν μπορώ να σηκώσω το αλεύρι. Ναι. Αφήνουμε και λίγο στην άκρη για να έχουμε για ώρα ανάγκης. Αυτό είναι το προζύμι που έχουμε φτιάξει, έτοιμο είναι. Απλά μπορώ να το βάλω και μέσα στο αλεύρι, αλλά καλύτερα να το λιώσουμε. Το λιώνουμε εδώ. Τώρα, βάζουμε το αλάτι μας. Το αλάτι πόσο περίπου καταλαβαίνετε? Το αλάτι εγώ το βάζω με τη χούφτα, δηλαδή για όλο αυτό το περίπου τόσο. Και χοντρό αλάτι βλέπω. Ημίχοντρο. Α, ημίχοντρο. Δεν είναι χοντρό, ημίχοντρο είναι. Το χοντρό, το ημίχοντρο είναι, λιώνει πιο δύσκολα από το ψηλό, εννοείται. Αλλά... Εντάξει, σιγά σιγά θα λιώσει. Θέλει λίγη ώρα για να λιώσει. Εντάξει, τώρα είναι λίγο παραπάνω το αλάτι, δεν πειράζει. Βάζουμε και λίγο ψηλό. Αυτό. Και για βοήθεια θα βάλουμε και 2-3 φακελάκια μαγιά. Έτσι, γιατί είναι χειμώνας και για να σηκωθεί πιο εύκολα. Το λέει το ψωμί. Τώρα θα φέρω μαγιά λίγο. Δεν πειράζει. Αυτό είναι τώρα... Αυτό είναι μαγιά, απλά το βοηθάμε λίγο με λίγο μαγιά έτσι. Λόγω καιρό, καιρικές επίπεδες. Ναι. Επειδή κάνει... Κάνει κρύο τώρα και δεν φωσκώνει εύκολα, για βοήθημα βάζει και λίγο μαγιά. Λίγο, εντάξει, δεν χαλάει την παράδοση. Άλλα χαλάνε την παράδοση. Αυτό δεν έχει. Αυτό είναι μια δική μου πατέντα λίγο. Είναι πορτοκάλι. Έχει γεύση πορτοκαλιού. Το έχει λιώσει όλο. Πολλές φορές. Να φέρω. Όχι, όχι, έχουμε. Λίγο ακόμα. Έχει όλα. Φέρω ψωμί. Ωραία. Και βάλουμε και λίγο μέλι.
Για να γλυκένεται λίγο, λίγο. Ναι, ναι, είναι η αντίθεση πορτοκάλι με μέλι. Αυτό, πάτερ, θα είναι λίγο γλυκό το ψωμί. Όχι, είναι μεγάλη ποσότητα, ίσα από το γλυκίζει πολύ λίγο. Α. Πολύ λίγο. Είναι τόσο ελαφρύ το γλύκισμα. Δεν πειράζει. Ωραία, ένα βάλαμε τέτοιο. Αλάτι, μέλι, πορτοκάλι, προζύμι, όλα έτοιμα. Και τώρα... Ναι, αφού έχει αλάτι μέσα, τι να γλυκίζει. Και κάπως θα είναι... Τώρα πάμε... Θα ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Πάμε για τη μάχη. Για πάμε. Αμέσως το φάει το νερό. Ναι. Αμέσως. Μας έλεγε ο Γιώργος, λέει, πατεφόσμος εδώ πέρα, πρέπει, λέει, να ξεκινάει από το μαλακό προς το σκληρό. Δηλαδή, να έχει λιώσει όλο το αλεύρι και μετά να αρχίσουμε να το πίζουμε λίγο. Να λιώσει καλά, να μην αφήνει. Στην ουσία πήρε όλο το νερό. Α, πρέπει να το φέρετε δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο... Ναι, ναι, τώρα θα δει. Θα έρθει σιγά σιγά, μην το βλέπετε έτσι. Το αποτέλεσμα μετράει. Το τελικό αποτέλεσμα μετράει. Σε λίγο θα αρχίσει μεγάλη μάχη. Καθαρίζουμε τα χέρια. Είναι σαν να παλεύεις με ένα παλαιστή, σε ένα αντίπαλο. Αυτό εδώ. Που ξέρετε κιόλας εσείς. Εδώ να παλεύετε. Εδώ είναι καλύτερα γιατί... για να κουράζει τη μέση. Δικολλάει λίγο ακόμα. Ναι, τι θέλει, ακόμα λίγο. Μέχρι να φτάσει στο σημείο να μην κολλάει. Να δε βρούμε και κάτω. Λάστιχο να είναι δηλαδή. Πάνω δεν είναι ωραία, δεν είναι εύκολο να ζυμώσεις. Ναι, γιατί είναι ψηλά. Είναι ψηλά. Το κάτω μπήνεις πιο περισσότερη δύναμη. Είναι, σαν να παλεύεις. Για πείτε μου, ο πιο δύσκολος αντίπαλος ποιος ήταν όταν παλεύατε. Αυτός που σας ζόρισε πιο πολύ. Εδώ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Είχα παλέψει με ένα Ιγκοσλάβο, αλλά από τη χαρά μου έχασα για ένα πόντο. Αλλά... χαλαρώσατε εκεί πέρα και... Ένας Ούγγρος πήρε. Ενίκησε, αλλά... Καλά, μια φορά πήρε στο εξωτερικό, δεν
Εδώ είχαμε έναν αθλητή που πάλευα. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο συμβολικά τα ονόματα. Σε ένα τελικό πρωτάθλημα που πάλευα, Πανελλήνιο, με έναν ένα κοσμικό αδελφό τότε, το λέγανε Λυκούδης και με νίκησε. Κάνα δύο φορές. Και μετά πάλεψα ένα τελικό που μπήκα και μέσα στην Ακαδημία με έναν άλλο αδελφό κοσμικό, τον Τσακαλίδη. Και σε όσοι με ρωτάνε, λέω ότι έχασα από το Λύκο και νίκησα το Τσακάλι. Έτσι. Λυκούδης και Τσακαλίδης. Τα παιδιά ζούνε, εννοείται. Να τους βλέπετε καθόλου καμιά φορά, έρχονται. Όχι, δεν ήρθανε, αλλά μίλησα με έναν άλλον που είχα παλέψει Πανελλήνιο στους νέους, και αυτό συμβολικό όνομα. Πολύ καλό παιδί. Το λέγανε Ναζίρι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από τη Γερμανία. Γιατί το όνομα μου θύμιζε Γερμανία. Αλλά ο άνθρωπος ήταν Έλληνας. Και είχα χάσει και από τον Ναζίρι. Με αυτό μιλήσαμε το παιδί. Αθανάσιος, έτσι. Που να θέλει κάποια στιγμή. Κατάλαβα. Υπάρχει κάποια στιγμή που την θυμάστε, που σας έχει μείνει? Ναι, πολλές στιγμές. Κάποια ευχάριστη στιγμή, έτσι που... Ευχάριστη στιγμή όταν βγήκα από τα αθλητές. Τι πιο ευχάριστη στιγμή. Πετός από τη χαρά μου. Είχα μάθει και την ανάποδη κολοτούμπα, αλλά από την τροπή μου δεν την έκανα. Έτοιμος ήμουνα. Λέω, άμα κερδίσω, το σκεφτόμουν πριν να παλέψω το τελικό. Ναι. Άμα κερδίσω, θα κάνω ανάποδη κολοτούμπα. Αλλά δεν ξέρω τι με κάτσε και δεν την έκανα, ενώ την είχα μάθει. Και ήταν πιο ευχάριστη στιγμή. Πανελλήνιο τότε. Όταν βγαίνεις πρωταθλητής, ναι. Αλλά εδώ παλεύουμε με τους δαίμονες τώρα. Αλλά δεν με βάζουν κάτω. Έχω πιο πολλές ήττες παρά νίκες. Ναι. Πιστεύω... Να πάθει, αλλά με τη χάρη του Θεού. Πιστεύω έχετε, ξέρετε πώς να τους αντιμετωπίζετε και πώς να τους κάνετε τους, ας πούμε, πώς λέμε στην πάλη. Ναι. Ναι. Έλα, βασκέτη. Έχουμε. Κλείστο. Εδώ. Εδώ, πάμε. Ναι. Εδώ, το ταψί. Όλο αυτό θα πάει εδώ πέρα. Είναι παρέτητα τα ψιά, το παπούλι. Θέλω να κάνω καινούργιο. Θα λαδώνουμε λίγο. Παλιά το κάναμε με το χέρι. Αλλά... Κάνει το πινέλο, είναι πιο εύκολο με το πινέλο. Τελείως δεν βγαίνει το ψωμί. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Δύο λεπτά τελειώνω. Εννοείται. Είναι διαφορετικό με το πατρατόνιο που έκανε. Ναι. Βλέπω διαφορά. Γίνεται και με αλεύρι. Γίνεται και με αλεύρι. Ναι, βλέπω διαφορά εδώ πέρα. Για να δούμε. Έχετε βάλει κάποια πράγματα λίγο παραπάνω, λίγο έτσι. Θα δούμε. Θα δούμε όλα. Πολύ ωραία. Αφήσατε ένα κομμάτι από ζύμη. Λείψατε όμως, λείψατε. Ποιος θα πειράσει τον Νικόλαο? Ναι. Ο Νικόλαος? Άντε, τον τυρέα μου εσύ. Είμαι εδώ πέρα, εγώ. Δεν γίνεις? Όχι, όχι. Φεύγετε. Δεν φεύγω. Πατρεπτόνιζο, δεν είναι? Όχι, πάνω. Πάνω είναι. Πάνω. Εσύ κάνεις το ψωμί. Και εγώ κάνω ψωμί. Και ο Πατρεπτόνιζος κάνω και... Μπράβο. Έχουμε ψωμί. Δύο αρχιογράφοι και δύο ζυμωτές. Βασικά θα φουσκώσει πολύ. Είναι με τη μαριά που έχει. Πρέπει να είναι η στάθμη, πρέπει να είναι σχεδόν το μισό. Να μην είναι πολύ πάνω, γιατί θα φουσκώσει, θα ξεχυλήσει. Ναι. Θα ξεχυλήσει πολύ, ναι. Ισιώνουμε.
θα το πάμε πάνω στο φούρνο. Θα βάλουμε πάνω από το φούρνο το ξυλόφωνο που έχουμε για να κάνει, για να σηκωθεί σιγά σιγά, να σηκώσει. Βάλουμε και ένα πανί από πάνω. Είναι ένα ωραίο πανί, μας το έχει φέρει μια κυρία από το Ασένι. Το κατάμε έτσι, ενίο. Ωραίο είναι. Εντάξει. Το φιλοδόρο λέει για τα ψωμιά μας. Ωραία, και το πάμε πάνω. Τώρα αυτό περίσσεψε για... Αυτό μπορεί να γίνει πάλι ψωμί. Για την επόμενη. Δηλαδή να ζυμωθεί ή το αφήνουμε σαν, σαν προζύμι για την επόμενη φορά. Να μην ξεχάσω ότι δεν είναι ανάγκη να, να βάλουν, όποιος θέλει να κάνει τέτοιο ψωμί, να βάλει μέσα πορτοκάλι και μέλι. Είναι καταβούληση. Άλλος που δεν του αρέσει, δεν το βάζει. Ναι, ναι, ναι. Όποιος θέλει το βάζει. Ωραία. Βάλουμε και την ποδιά μας. Α, εκεί είσαι. Α, εκεί είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι παλιά, μια παλιά σούμπα ρωσικούτη που λέει. Uh-huh. Είναι με πυρότουβλο. Παλιά δεν υπήρχε πυρό τσιμέντο και πυρόχαμα. Βάλανε απλό τσιμέντο, γι' αυτό και είναι σκασμένη. Ναι. Έσκασε από τη ζέστη. Όπως οι άνθρωποι όταν δεν αντέχουν και σκάνε το κακό τους, κάπως έτσι σκάει και η σούμπα. Μάλιστα, λοιπόν. Έτσι, το βάζουμε εδώ πάνω. Έτσι. Για πόση ώρα? Όχι, δεν υπάρχει ώρα. Είναι όταν, όταν σηκωθεί και είναι έτοιμο, τότε θα μπει μέσα. Πού, μέσα εδώ στο φούρνο? Εδώ μέσα θα μπει. Α, εδώ το ψωμί. Ναι, ήδη έχει ψωμί εδώ μέσα. Ήδη έχει. Γι' αυτό έχει μια μυρωδιά. Ναι, μόλις γίνει αυτό το ψωμί, θα μπει το, το επόμενο, όταν ναι. σηκωθεί και είναι έτοιμο. Πολύ ωραία. Με τη σειρά του. Okay. Είναι σαν έκθεση. Μισό από αυτή με πυρότουβλο. Μια φορά την ανάβεις και όλη την μέρα. Τώρα έχει μέσα φωτιά. Έχει φωτιά μέσα. Αν το πεις και αυτό, δεν φεύγει τώρα. Και αυτό μένει πυρότουβλο. Πολύ ζεστή. Κάνω ρίζες να σηκώνεται. Αυτό είναι. Να ρίζεις σιγά ναι. Εδώ μέσα είναι. Οπα, αυτό είναι το παντεραντούνι. Είναι έτοιμο δηλαδή. Αυτή εδώ είναι για ψωμί. Πάλι να δεις που θα μπει το ψωμί. Πιο μακριά. Α, εκεί είναι. Εδώ. Φύλλο χρυσό. Εκεί είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε και έτσι. Είναι πιο ακριβή. Ναι, αυτό καλύτερο. Εδώ. Και εδώ είναι... Α, εδώ είναι η φωτιά. Ναι, η φωτιά, ναι. Εδώ είναι το καμίνι, η λάβρα, η κόλαση. Αλλά θέλει... Θέλει τέτοιο όμως. Θέλει ξύλο. Για να προσθέσει. Είναι πορταίτης, ε. Όταν βλέπεις εδώ το σημάδι με το αίμα, αυτή είναι αυτή η πορταίτης. Με το αίμα εδώ. Με το αίμα, είναι πορταίτης αυτή. Η πραγματική εικόνα τότε είναι. Όχι, στην Ιβύρο. Πού? Στην Ιβύρο. Εδώ εννοώ, στο Άγιον Όρος εννοώ. Ναι, εδώ. Μακριά μας είναι από εδώ πολύ.